Αρχικά η αντιπολίτευση στο Ισραήλ είχε διαβεβαιώσει ότι θα τροποποιήσει τις κινητοποίησεις ώστε να μην παραβιάζουν τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Ωστόσο, το Σάββατο χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για να ζητήσουν για μία ακόμα φορά την παραίτησή του. Από τη συγκέντρωση δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτές ακριβώς οι διαδηλώσεις αποτελούν το βασικό επιχείρημα του Νετανιάχου για την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα. Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα από τα ισχυρότερα νέα κύματα εξάπλωσης του κορονοϊού παγκοσμίως. Από την Παρασκευή έχει επιβληθεί σε εθνικό επίπεδο δεύτερο lockdown. Προς το παρόν, η Βουλή στο Ισραήλ απορρίπτει την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα έχουν προκαλέσει ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο και χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν χάσει τις δουλειές τους.